κύριοι, καλησπέρα σα. Σε προεκλογικό τέμπο απόψη η εκπομπή Direct, καθώ είμαστε σε αντίστροφη μέτρηση με φόντο τι αυτοδιοικητικέ εκλογέ του Μαΐου. Εμεί απόψε θα μιλήσουμε για το Δήμο Ηρακλείου, για τη Λότζια, καθώ φιλοξενούμε δύο ανθρώπου που φιλοδεξούν άμεσα να βρίσκονται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Ηρακλείου. Κοντά μα απόψε ο κύριο Βασίλη Κάβο, υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο με την παράταξη δύναμη πολιτών, με επικεφαλή στον κύριο Βασίλη Λαμπρινό και ακολούθω ο κύριο Γιώργο Δεσποτόπουλο, υποψήφιο με την παράταξη του Γιάννη Κουράκη, Ηράκλειο 375. Καλησπέρα σα, καλώ ήρθατε. Καλησπέρα σα, κύριε. κύριε Γάβο. Θέλω να ξεκινήσω με εσά. Είστε ένα νέο άνθρωπο που για πρώτη φορά επιλέγει να ρηχθεί σε αυτή τη μάχη δύσκολη για του περισσότερου. Θέλω να, να μα πείτε λίγο ποιο ήταν το κίνητρο προκειμένου να διεκδικήσετε την ψήφο των Ηρακλειωτών. Το βασικό κίνητρο, κυρία Τερζάκη, ήταν να προσπαθήσουμε και εμείς οι νέοι, αυτή η γενιά που είναι πολύ μορφωμένη, αλλά συνήθως εκτός των πολιτικών διεργασιών, να βάλουμε και εμείς ένα λιθαράκι στο... στη βελτίωση του Δήμου Ιρακλείου. Αυτό ήταν το βασικό μου μέλημα, η κινητήριος δύναμη, πίσω από την οποία θέλησα και εγώ να τεθώ στην κρίση των συμπολιτών μας και να προσπαθήσω να βοηθήσω με οποιοδήποτε τρόπο μπορώ στη βελτίωση τη πόλη μα. Μία πράξη αντίδραση, μάλλον, σε αυτά που τα προηγούμενα χρόνια είδαμε σε ό,τι αφορά και τη δική σα τη γενιά. Α, δηλαδή την πολιτική απαξίωση. Το να γυρίσει στην πλάτη με την, στην πολιτική, ακόμη και στα κοινά. Ακριβώ, Αυρό. Ε, κυριαρχεί, νομίζω, μία απαξίωση όσον αφορά τι πολιτικέ διεργασίε και σε εθνικό και σε τοπικό επίπεδο όσον αφορά τι νέε γενιέ. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να αλλάξει, καθώ αν θέλουμε κι εμεί να έχουμε ένα λόγο και να βελτιώσουμε τα πράγματα στην καθημερινότητά μας και τοπικά αλλά και εθνικά, πρέπει να συμμετέχουμε δραστήρια σε όλε τι διαδικασίε. Και πώ τώρα μέσα από τη δική σα την επιλογή να διεκδικήσετε μια θέση στο Δημοτικό Συμβούλιο, βρίσκεστε στο πλευρό του νυν Δημάρχου και εκ νέου βεβαίω υποψηφίου του κ. Βασίλη Λαμπρινού. Με Ακριβώ. Μετά από την πολύ τιμητική για μένα πρόταση του Δημάρχου mm -hmm. του Βασίλη Λαμπρινού να συμμετάσχω στο ψηφοδέλτιό του, αποδέχτηκα τη συγκεκριμένη πρόταση. Πιστεύω ότι είναι ένα άνθρωπο ο οποίο πρεσβεύει πράγματα και ιδανικά τα οποία με αντιπροσωπεύουν. Και γι' αυτό αποφάσισα να κατέλθω στις εκλογέ υπό τη δικιά του υποψηφιότητα. Κύριε Δεσποτόπουλε, ακριβώ το ίδιο ερώτημα θέλω να σα θέσω. Επίση, ένα νέο άνθρωπο, η δεύτερη φορά που ουσιαστικά κατεβαίνετε υποψήφιο στο πλευρό του Γιάννη Κουράκη. γιατί αυτό, ε, Γιατί είμαι νέο άνθρωπο κι εγώ και πιστεύω ότι μπορώ και θέλω να προσφέρω στην πόλη μου για το καλό των δημοτών και τη πόλη μου και επίση, επειδή είναι η δεύτερη φορά, όπω είπατε, την πρώτη φορά ήταν πολύ μικρό και σύντομο το χρονικό διάστημα από την ανακοίνωση τη υποψηφιότητά μου έω τι εκλογέ. Και τώρα πιστεύω ότι θα έχω περισσότερο χρόνο για να με γνωρίσουν και οι συνδημότε μου, αλλά και για να προβάλλω αυτά που θέλω να του πω. Και γιατί στο πλευρό του Γιάννη Κουράκη. Γιατί ο Γιάννης Κουράκης έχει αποδείξει ότι είναι ένας πολύ άξιος και έμπειρος δήμαρχος, έχει αφήσει έργο, το έργο που έχει κάνει στις προηγούμενες τρεις θητείες του μνημονεύεται ακόμα και αποτελεί σημείο αναφοράς για την πόλη μας. Πάμε στα επιμερού ζητήματα τώρα που ο πολίτη φιλοδοξεί να ακούσει από εσά απόψε. Ε, καθημερινότητα του Ηρακλειώτη, κύριε Κάβε. Είναι πολλέ οι ανάγκε, απεριόριστε οι απαιτήσει και πάρα πολλέ επίση οι προοπτικέ. Έχετε καταλήξει μέσα από την επαφή σα με την κοινωνία του Ηρακλείου και ζώντα και δραστηριοποιώντα το τελευταίο διάστημα εδώ μέσα από την νομική επιστήμη και ω υποψήφιο τώρα στο τι θέλει ο ίδιο ο πολίτη και πώ τελικά μπορεί να υπάρξει βελτίωση απτή στην καθημερινότητα. Mm -hmm. Ακριβώς. καθημερινότητα του πολίτη. Ακριβώ, Τα ζητήματα τα οποία απασχολούν κατά βάση την πλειοψηφία των Δήμοτων είναι αυτά τη καθημερινότητα, κυρίω το κυκλοφοριακό, η καθαριότητα, είναι τα ζητήματα τα οποία είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντο. Ε, θεωρώ ότι εκεί πρέπει να επικεντρωθεί η οποιαδήποτε δημοτική αρχή. Καθώ τα μεγάλα τα έργα είναι βασικά το μεγαλόπνο σχέδιο το οποίο μπορεί να παρουσιάσει μια δημοτική αρχή στου πολίτε, αλλά πρέπει να επικεντρωθούμε και στην καθημερινότητα γιατί είναι το πιο απτό ζήτημα που του απασχολεί. Ε, όσον αφορά το κυκλοφοριακό, τώρα νομίζω ότι λόγω των έργων που γίνονται φυσικά στο Σταυρό τη Πόλη υπάρχει μια περαιτέρω σε αυτό το διάστημα. Mm -hmm. Ωστόσο, έχουν γίνει μελέτε από την αρμόδια αντιδημαρχία, ούτω ώστε να διευκολυθεί και να αμβληθεί κάπω το πρόβλημα με διάφορα ζητήματα όπω η αντιδρόμηση τη Σαβέροφ με το νέο κυκλικό κόμβο στην Όαση που είναι σε πειραματικό στάδιο ακόμα. Αλλά δείχνει ότι μπορεί να λειτουργήσει και σε βάθο χρόνου ώστε να ομαλοποιηθεί η κίνηση. Ουσιαστικά το πήγατε στο κυκλοφοριακό και θέλω να σταθούμε εκεί, κύριε Δεσποτόπουλο που να μπορέσει έτσι να υπάρξει συνέχεια στη συζήτησή μα. Κυκλοφοριακό λοιπόν. Άρα, περισσότερο μιλάμε για το ιστορικό κέντρο, και όχι μόνο όμω, γιατί ε, βασικέ οδικέ αρτηρίε βλέπουμε έτσι να έχουν μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο. Πόσο ουσιαστικά αυτονόητο είναι ω αίτημα και πόσο δύσκολο μπορεί να είναι στην υλοποίησή του στην πράξη. Η αλήθεια είναι ότι κυκλοφορώντας την πόλη καθημερινά βλέπω και εγώ, βιώνω ότι έχουμε σοβαρό πρόβλημα στο κυκλοφοριακό. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τα έργα που γίνονται. Πιστεύω ότι δεν είχε γίνει σοβαρή μελέτη πριν ξεκινήσουν τα έργα. Σοβαρή μελέτη όσον αφορά τις αντιδρομήσεις, τις μονοδρομήσεις, τα πάρκινγκ. Έπρεπε να είχε προβλεφθεί να μπορούν οι άνθρωποι να παρκάρουν να είτε με να νοικιαστούν πάρκινγκ από τη Δημοτική Αρχή, ε, σίγουρα είναι ένα πρόβλημα που χρειάζεται, που χρειάζεται ολιστική προσέγγιση. Mm -hmm. Πρέπει να το δούμε ε, καθ, καθ' ολοκληρία. Και πιστεύω ότι σε αυτό ε, έχουμε μείνει πίσω. Έχουμε μείνει πολύ πίσω. Είδαμε παρόλα αυτά μια απόπειρα να βγουν τα γιοταχεία από το κέντρο του Ηρακλείου κάτι το οποίο η πόλη το ζητά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Άλλα, Δεν ξέρω αν θα βγουν. μπορούσε να υπάρξει συνέχεια, Όμω ταυτοχρόνω, κύριε Κάβα είδαμε και μεγάλε καθυστερήσει. Και εκεί ασφιχτιά ο ίδιο επιχειρηματία του κέντρου που δυστυχώ έχει ταλαιπωρηθεί πολύ το τελευταίο διάστημα. Α, θεωρείτε ότι μα έχει δώσει μαθήματα αυτό το έργο στο πώ πρέπει να κινηθούμε το επόμενο διάστημα. αναφυσβήτητα. Όπω νομίζω το σύνολο των έργων που προσπαθεί να κάνει μια δημοτική αρχή και παλιότερα και τώρα, παίρνει ένα αλφα χρονικό διάστημα και πολύ συχνά υπάρχουν και έξτρα επιβαρύνσει, α πούμε, και ταλαιπωρίε για χρονικέ οι οποίε δεν είναι γνωστέ εξ αρχή. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι α, θεωρώ ότι υπάρχει μια ταλαιπωρία αυτή τη στιγμή σίγουρα στου επιχειρηματίε και στου πολίτε που θέλουν να κατέλθουν στο κέντρο τη πόλη. Αλλά είναι το αντίβαρο ω προ το τέλο του έργου, ω προ την ολοκλήρωση του έργου. Θα είναι σημαντικό καθώ το τέλο θα αποτελεί πραγματικά ένα στολίδι mm -hmm. για την πόλη και ένα κόσμο ω στα, συνολικό σταυρό, όπω λέμε στο κέντρο. Και νομίζω ότι θα φανεί τότε η αξία του. Σίγουρα. Θα πρέπει να περάσουμε όλοι ένα χρονικό διάστημα ταλαιπωρία, ούτω ώστε όμω να καρποθούμε στη συνέχεια το ωφέλη αυτή τη ανάπλαση. Λέτε ότι θα μπορούσε να γίνει αλλιώ, κύριε Δασκοτόπουλο. Ε, θα μπορούσε να υπάρχει μια πιο ολιστική προσέγγιση. Θα μπορούσε να συνδεθεί και η πλατεία Ελευθερία και η πλατεία Μουσείου και η καλοκαιρινού μέχρι την Αγίου Μηνά. Ε, θα μπορούσε να είχε προβλεφθεί, ε, όπω σα είπα, ε, κάποια ενοικίαση υπάρχει για του Δημότε θα μπορούσαν να είχαν γίνει πολλά πράγματα πριν ποδηλατόδρομοι για να μπορούν οι άνθρωποι να κινούνται και με τα ποδήλατα υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν ποδήλατα και δεν έχουν πρόσβαση σε όλα τα σημεία της πόλης Γενικώ πιο μελετημένο σχέδιο, mm -hmm. πιο ολιστική προσέγγιση να πάμε από το κυκλοφοριακό στην Οδοπία, που ουσιαστικά έτσι είναι κρίκη τη ίδια αλυσίδα. Εκεί μονίμω στο επίκεντρο, προσπάτω σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκη, το τι γίνεται με τι λακκούδε, με τι κακοτεχνίε, με τα σαμαράκια, με την αναστάτωση που βιώνει ο πολίτη, είτε είναι έτσι κοντά στο κέντρο, είτε περιαστικά, προκειμένου να φτάσει στον προορισμό του, με ζημιέ και με κινδύνου. Υπάρχει μια συζήτηση, η οποία του τελευταίου μήνε είναι διαρκώ στο επίκεντρο, σε ό,τι αφορά τη Δημοτική Αρχή, για το πώ δηλαδή έχει καταφέρει ή δεν έχει καταφέρει Πράξη να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα μετά από ένα δύσκολο χειμώνα. Ακριβώ. Σίγουρα είναι ένα μεγάλο ζήτημα το, το πρόβλημα τη λακκούβα όπω λέμε στο Εράκλειο αυτό το χειμώνα. Σίγουρα οι καιρικέ συνθήκε επέτειναν αυτό το πρόβλημα. Αλλά νομίζω το βασικό έχει να κάνει με το πεπαλαιωμένο οδικό δίκτυο. Ένα οδικό δίκτυο πολλών δεκαετιών το οποίο χρειάζεται μια ολική αναμόρφωση. Η λακκούβα η οποία προκύπτει σε οποιοδήποτε σημείο τη πόλη πρέπει φυσικά να κλειστεί για θε... λόγου υγεία και για φθορά περιουσιών αυτοκινήτων. Mm -hmm. Όμω ουσιαστικά πρόκειται για ένα μπάλωμα. Αυτό το μπάλωμα θα έχει μια προσωρινή διάρκεια. Το θέμα είναι να υπάρξει μια ολική αναμόρφωση των οδικών δικτύων και αυτό προσπαθεί να κάνει τώρα και η Δημοτική Αρχή με κάποιε οδοποιίε όπω την Ουλοφ Πάλμα και τι άλλε οδού, ούτω ώστε σταδιακά να αλλάξει σε μεγάλο βαθμό το οδικό δίκτυο και του Ηρακλείου και των γύρω περιοχών. Φυσικά αυτό θέλει και πολλά χρήματα, πολλά εκατομμύρια ευρώ και μπορεί, πρέπει να γίνει σταδιακά. Mm -hmm. Δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Πάντως... Αλλά νομίζω έτσι θα δοθεί μια ριζική λύση στο ζήτημα. Παρακολουθώντα έτσι λίγο τι αντιδράσει και από πλευρά του αρμόδιου του Δημάρχου, του κ. Αναστασάκη, αφενό γίνονται αναφορέ τύπου ο ε, οδόστρωμα που μοιάζει με την Καμπούλ, αλλά δεν είμαστε τριτοκοσμική ε, χώρα. Και ταυτοχρόνω ε, υπάρχει η αίσθηση ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα σε εξέλιξη πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Γιατί αυτό δεν έχει αντίκρισμα στο τι βιώνει ο ίδιο πολίτη και υπάρχει έτσι όλη αυτή η δυσαρέσκεια και η γκρίνια. Γιατί όπω σα είπα, το δίκτυο του Ηρακλείου τεράστιο, μιλάμε για πολλά χιλιάδε χιλιόμετρα. Οπότε Γίνεται σταδιακά αυτό. Γίνεται από κάποιε οδού εντό και εκτό τη πόλεω και αυτό θα φανεί mm -hmm. σε βάθο χρόνου. Δεν μπορεί να ολοκληρωθεί σίγουρα άμεσα. Υπάρχει μια εργολαβία, νομίζω, ύψου 6 εκατομμύριων ευρώ, η οποία διενεργείται αυτή τη στιγμή και αλλάζει σταδιακά κάποιε οδού, οι οποίε θα φανούν στο... όταν θα έχουν ολοκληρωθεί στου πολίτε. Αλλά πρέπει να συνεχιστεί αυτό σταδιακά. Και επίση ο Δήμο προσπαθεί να μπει και σε οδού τι λεωφόρου του μεγάλου όπω η Κνοσού, 62 Μαρτύρων ή η Κάροπη, δεν ήταν αρμοδιότητά του, όμω προσπαθεί σε συνεννόηση με την περιφέρεια να τι αναλάβει, τόσο ώστε να δούμε τι μπορεί να γίνει mm -hmm. και στην περίπτωση αυτών των μεγάλων οδών. Κύριε Δεσποδόπουλε, πώ μπορεί να υπάρξει αυτό ο ιδανικό συνδυασμό συνεργασία αρμόδιων φορέων, αρχών. Α, το να βρεθούν τα κατάλληλα κομβίλια και να τρέξουν έργα τα οποία θα έχουν άμεσα αποτελέσματα για τον πολίτη. Ο πολίτης δεν ενδιαφέρεται τόσο σε ποιον ανήκει η αρμοδιότητα, όσο να δει την καθημερινότητά του πραγματικά να βελτιώνεται. Μπορεί να συμβεί αυτό. Μοιάζει λίγο τοπικό. Ναι. Κυρία Τερτζάκη, πραγματικά είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, το πρόβλημα της οδοποιίας και των κακών δρόμων που έχουμε και στην πόλη μέσα, αλλά και εκτός πόλης. Εδώ θέλω να σας πω ότι μια από τις 7 στρατηγικές προτεραιότητες του Συνδυασμού Ηράκλειου 375 είναι η ποιοτική καθημερινότητα στην οποία εντάσσεται πρόγραμμα ασφαλτόστρωσης όλων των κεντρικών αρτηριών τον πρώτο χρόνο της νέας Δημοτικής Αρχής. Επίσης, με ρωτάτε και τα κονδύλια. Μπορούν να βρεθούν κονδύλια, εάν είμαστε περισσότερο διεκδικητικοί από την κεντρική κυβέρνηση. Εάν ε, μπορούμε να απορροφούμε ευρωπαϊκά προγράμματα, ευρωπαϊκά κονδύλια, ε, αν εντάξουμε ε, προγράμματα σε ενεργειακά ευρωπαϊκά ε, προγράμματα και επίσης και ε, από, τα, από το Ταμείο του, του Δήμου που ακούμε όλοι ότι υπάρχουν κάποια ε, χρήματα εκεί. Οπότε ε, λύσεις υπάρχουν, μπορούν να βρεθούν χρήματα, αρκεί να είμαστε περισσότερο διεκδικητικοί. Mm -hmm. Θέλω λίγο να, να, μου ξεδιπλώσετε το δικό σας το σχεδιασμό και το δικά σας τα θέλω μέσα από την υποψηφιότητά σας το πώς θα μπορούσαμε πέρα από το πολίτη του Ηρακλείου να κάνουμε καλύτερη την καθημερινότητα του επισκέπτη. Το Ηράκλειο είναι ένα προορισμό που διαρκώ ανεβαίνει χρόνο με το χρόνο σε ό,τι αφορά και την προσέλκυση τουριστών. Άρα, εμεί καλούμαστε να δώσουμε ένα περιβάλλον ιδανικό και για τον ίδιο τον επισκέπτη. Είστε ικανοποιημένο με αυτά που προσφέρουμε μέχρι σήμερα και πώ το δικό σα το μυαλό, ενό νέου υποψηφίου, υπάρχουν κάποια πράγματα που θεωρείτε ότι θα πρέπει να τα δούμε άμεσα να γίνονται. Εχθρό του καλού είναι το καλύτερο, κύριε Τερζάκη, όπω γνωρίζετε. Νομίζω ότι πρόσφατα το 2017 είχε βραβευτεί ο Δήμος Ερακλείου και η πόλη του Ερακλείου ο ταχύτερα αναπτυσσόμενο προορισμό. Και αυτό δείχνει πραγματικά ότι υπάρχει και κεφάλαιο τουριστικό και αυτό αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια. Mm -hmm. Νομίζω άλλο ένα δείγμα είναι και τα πολλά ξενοδοχεία πόλη τα οποία έχουν ανοίξει τα τελευταία χρόνια την πόλη μα, ώστε ο επισκέπτη να μην είναι ένα. Είναι που λέμε. και μια τάση που οφείλουμε να την εκμεταλλευτούμε. Ακριβώ, ακριβώ. Ούτω ώστε αυτό που θα έρθει στο αεροδρόμιο του Νίκο Καζαντζάκη και αργότερα του Κασταλιού να μείνει στην πόλη του Ηρακλείου και από ό,τι ακούω αυξάνονται και οι διανυκτερεύσει, όντω και να δει πραγματικά το πλούσιο ιστορικό υπόβαθρο τη πόλη μα. Νομίζω εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε. Είναι βασικό για μένα η ανάδειξη των ενετικών τυχών. Ένα μνημείο Δυστυχώς, τεράστια κληρονομιά το οποίο εντό τη πόλη του Ηρακλείου, να ξέρει, φυσικά την γνωσό. Αποτελεί το σημαντικότερο ιστορικό κομμάτι τη πόλη. Μιλάμε για ένα, μια πόλη η οποία κράτησε 21 χρόνια πολιορκία. Οπότε αυτό το σημείο πρέπει να αναδειχθεί με τι πολιτιστικέ διαδρομέ που γνωρίζω, ο Γεώργο Αναστασάκη, στο πρόγραμμα mm -hmm. να δημιουργηθούν εντό των τυχών. Να εκμεταλλευτούμε δηλαδή και να προσπαθήσουμε να εντάξουμε στην καθημερινότητα και του πολίτη από τη μία, αλλά και του επισκέπτη τα τείχη και να, να, να τα αναδείξουμε αντιστοίχω. Και σε συνδυασμό βέβαια αυτό με το Σταυρό τη Πόλη. Γιατί, όπω γνωρίζετε και εσεί και όλοι μα, όταν πάμε σε μια πόλη στο εξωτερικό, το πρώτο που μα κάνει εντύπωση είναι η πλακόστοτη δόμηση στο κέντρο, το πώ έχουν εκμεταλλευτεί το κέντρο των πόλεων του mm. και πώ το έχουν αναδείξει. Οπότε, νομίζω ο συνδυασμό αυτών των δύο στοιχείων, μία του Σταυρού τη Πόλη και μία τη ανάδειξη περαιτέρω των ε, νετικών τυχών, θα είναι ένα συνδυασμό που θα αποφέρει και πολιτιστικά και τουριστικά στην πόλη μα. Κύριε Δε ε, Είμαστε μια πόλη πλούσια σε αρχαιολογικού χώρου, σε μουσεία, σε μνημεία. Ε, αποτελεί μία από τις πέντε ευληματικές μας παρεμβάσεις αποτελεί η ανάπλαση του ιστορικού χώρου της Κνωσού ε, θα γίνει πάρκο εκεί πέρα οπότε ε, ξεκινώντας έτσι θα έλεγα ότι θα πρέπει να ε, αναδειχθούν τα, τα μνημεία, τα μουσεία, τα ενετικά τείχη με τέτοιες παρεμβάσεις όπως είναι τα, τα πάρκα γραμμικά πάρκα κατά μήκο αρχαιολογικών χώρων ε, ε, και θα πρέπει να φροντίσουμε, σίγουρα, και άλλα και άλλες ποιότητας, mm -hmm. μάλλον και άλλα είδη τουρισμού, όπως είναι ο συνεδριακός τουρισμός. Έχουμε το πολιτιστικό, έχουμε την βικελαία, έχουμε και άλλες πηγές πολιτισμού. Και πιστεύω, αν το δούμε έτσι ολιστικά, το ξαναλέω, μου πάρα πολύ να το λέω αυτό, μπορούμε να προσελκύσουμε τουρίστες στην πόλη μας που είναι πάρα πολύ πλούσιο, όπως σας είπα, σε τέτοια είδη, σε μηνμία, σε μουσεία. Και επειδή το Ηράκλειο δεν είναι μόνο το ιστορικό κέντρο, θα μπορούσαμε ενδεχομένως να έχουμε ένα συνδυασμό δράσεων, κατευθύνσεων, προκειμένου να υπάρξει μια διασύνδεση του ιστορικού κέντρου, ακόμη και με περιοχές της ενδοχώρας. Για παράδειγμα, έχουμε στον Προφητηλία, θα πω ένα τυχαίο παράδειγμα, το κάστρο του Νικηφόρου Φωκά. Αυτό έχει αναδειχθεί. Θα μπορούσε να αναδειχθεί, θα μπορούσε να είναι ένα συνδυασμό και βέβαια θα μπορούσε να είναι, όντω δεν έχει αναδειχθεί και θα πρέπει να γίνουν δράσει και παρεμβάσει για την ανάδειξη και του κάστρου αυτού, αλλά και όλων των ενετικών τυχών που δυστυχώ τα πέντε τελευταία χρόνια έχουν παραμεληθεί. Δεν υπάρχει καθαριότητα, δεν υπάρχει συντήρηση θα πρέπει να τα ε, αναδείξουμε και τα εντός πόλης και τα εκτός πόλης. Τα εκτός πόλης υπάρχει μια αίσθηση τώρα από τον πολίτη εκεί ότι είναι πολίτης δεύτερης κατηγορίας ό,τι αφορά το Δήμο Ηρακλείου. Πώς θα μπορούσε κύριε Κάβε να υπάρχει ολιστικά όπως λέει ο κύριος Δεσποτόπουλος ορθά ε, μια δράση προκειμένου όλες αυτές οι παρεμβάσεις να φτάνουν και στην περιοχή πέριξ του, αστικού και, του ιστορικού κέντρου. Ε, σίγουρα αυτό που πρέπει να υπάρχει είναι μια ισορροπημένη ανάπτυξη τόσο του κέντρου όσο και των συγκινιών και των ε, περιφερειακών ε, παλαιότερων δήμων του Ηρακλείου, Όπως είπατε και πριν, ε, η ανάπτυξη των πολιτιστικών και των ιστορικών στοιχείων της mm -hmm. πόλης που ξε, ξεκινάει από το ενέτικό λιμάνι, περνάει από την παλιά πόλη, από τα τείχη, φτάνει μέχρι την Κνωσό και περιλαμβάνει όμω όλου του υπερικισμού, όπω το κάστρο τη Δρόκα που αναφέρατε. Το οποίο το... όμω αυτή τη στιγμή είναι αναξιοποιημένο. Το οποίο είναι όπως... αναξιοποιημένο μάλιστα. Σε τι πολιτισμικέ καταστάσει. Ακριβώ, Υπάρχει βέβαια το φεστιβάλ εκτό τυχών, το οποίο έχει καθιερώσει ο Δήμο Υρακλίνο, το οποίο προσπαθεί να αναδείξει τα τοπικά προϊόντα και του τοπικού παραγωγού και να φέρει και τον πολιτισμό ακόμα πιο κοντά στι τοπικέ κοινωνίε τη περιφέρεια. Αλλά το βασικό είναι αυτό που λέτε, να υπάρξει μια ισόρροπη όσο περισσότερο γίνεται η ανάπτυξη των παλαιότερων Δήμων σε σχέση με την πόλη του Ηρακλείου. Αναγνωρίζετε ότι υπάρχει ένα έλλειμμα ενδεχομένω στι περιοχέ αυτέ. σίγουρα μετά την προσχώρηση των παλαιότερων Δήμων στο Δήμο του... με το πρόγραμμα του Καλικράτη, υπάρχουν κάποιε δυσκολίε οι οποίε πρέπει να υπερβληθούν, ούτω ώστε και οι Δήμοι τη περιφέρεια να είναι σε αντίστοιχα σημαντικό mm -hmm. Ε, το βασικό νομίζω πρόβλημα με το οποίο απασχολεί του κατοίκου των περιφερειών του Δήμου μα είναι το θέμα των δρόμων, το οποίο έχει να κάνει άμεσα με την αγροτική ανάπτυξη και το οποίο του απασχολεί στην καθημερινότητά του. Οπότε αυτό είναι νομίζω το πρώτο μέλημα mm. της τη Δημοτική Αρχή, να βελτιώσει την οδοποιία, την αγροτική. αγροτική Ακριβώ. Και όλα τα υπόλοιπα μετά ακολουθούν. Κύριε Δεσποτόπουλε, στι συζητήσει που κάνετε όλο αυτό το διάστημα, έτσι με φόντο την κάλπη του Μαου, με του δημότε από του Δήμου που ανήκαν σε άλλου Δήμου και συνενώθηκαν με το Δήμο Ηρακλείου, τα θέλω του είναι ποια ω προ την αντιμετώπιση από τη Δημοτική Αρχή. Ναι, ε, Αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα, νιώθουν παραμελημένοι από τη Δημοτική Αρχή. Ε, θέλουν, ε, ε, πιστεύω ότι θέλουν πάρα πολύ μια οικονομική αναζωογόνηση. Και αυτό είναι και άλλη μία από τις 7 στρατηγικές μας προτεραιότητες. Πρέπει να να υπάρξει ανάπτυξη και στους ενταγμένους δήμους αυτούς και στα χωριά αυτά. Και πιστεύω ότι με το πρόγραμμά μας μπορούμε να δούμε και αυτή την ανάπτυξη στα χωριά αυτά. Κοινό σημείο αναφορά, είτε είναι αστικό κέντρο είτε περιαστικά, η σχολική στεγή, είστε, είστε εκπαιδευτικό. Yes. Θέλω έτσι λίγο να σταθούμε και σε αυτό. Ε, υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο αρχίζει έτσι να εκδηλώνεται χρόνο με το χρόνο. Σχολεία που ξανά ασφικτιούν, γιατί ακριβώ έχουν αυξηθεί οι αριθμοί των μαθητών. Μάθημα σε αποθήκε, σε γραφεία, προκειμένου να καλυφθεί ε, ο αριθμό των μαθητών σε ένα σχολείο. Νηπιαγωγία στην πιο τριφερή ηλικία που δεν είναι οι συνθήκε που θα θέλαμε. Ε, Πώ το φαντάζεστε αυτό το, την παρέμβαση, κυρία Δεσποτόπουλε, Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τη σχολική στέγη. Ε, τα τελευταία χρόνια δεν έχει ε, χτιστεί κανένα καινούριο σχολείο στο Δήμο Ηρακλείου όταν έχουν χτιστεί σε άλλου Δήμου μεγάλου ε, όπω είναι τα Χανιά, το Ρέθυμνο, ε, Μαλεβίζη. Ε, έχουν παραμεληθεί. Ε, θα πρέπει να υπάρξει πρόγραμμα. Ε, καταρχήν, εμεί έχουμε εντάξει στο δικό μα πρόγραμμα. Πρόγραμμα μηνιαία συντήρηση των σχολικών μονάδων και των δημοτικών κτιρίων. Μηνιαία συντήρηση. Αλλά θα πρέπει να βρεθούν χρήματα και για αγορά ε, οικόπεδων καινούριων, εφόσον έχουμε και τη στήριξη τη ε, περιφέρειας σε αυτό, ε, η οποία μα λέει: Φέρτε μου οικόπεδα και εγώ χτίζω σχολεία. Ε, και τώρα να πούμε πού θα βρεθούν χρήματα. Χρήματα, όπως είπα και πριν, μπορούν να βρεθούν από διεκδίκηση κονδυλίων από την κεντρική κυβέρνηση, από ευρωπαϊκά προγράμματα, από ενεργειακά περιβαλλοντικά προγράμματα και επίσης, επειδή όλα αυτά ίσως θέλουν λίγο χρόνο, μπορούν άμεσα να νοικιαστούν κτίρια και αφού διαμορφωθούν κατάλληλα να στεγάσουν σχολεία που έχουν πρόβλημα Όπω είναι αρκετά δημοτικά το 53, το 54, το 1, το δημοτικό, το 21ο δημοτικό και το ε, πρώην ειδικό ΕΠΑΛ, είναι ενιαίο γυμνάσιο, ε, επαγγελματικό γυμνάσιο-λύκειο και το ΕΕΚ Ηρακλείου. Ε, Κύριε Κάβερ, σε ό,τι αφορά τη σχολική στέγη... Αν και δεν είμαι στον κλάδο των εκπαιδευτικών... Είναι όμω ένα ζήτημα που αφορά άκριβος, τη σχολική κοινωνία. Ακριβώ. είναι ένα ζήτημα πολύ σημαντικό για τα παιδιά μα, εννοείται αυτό. Ε, νομίζω ότι το βασικό πριν προχωρήσουμε σε επεκτάσει και δημιουργία νέων σχολείων είναι να δούμε τα υφιστάμενα. Στα υφιστάμενα, νομίζω έχει γίνει μια πολύ καλή προσπάθεια συντήρηση των υφιστάμενων κτηρίων την τελευταία πενταετία με μεγάλε εργολαβίε, ύψου νομίζω γύρω στο 5 εκατομμύρια ευρώ. και ένα άλλο βασικό ζήτημα είναι το ότι δεν είχαν αδειοδοτήσει τα σχολικά κτήρια. Πάνω από 21, από 51 mm -hmm. κτίρια σχολικά έχουν αδειοδοτηθεί αυτή την περίοδο. Και αυτή η διαδικασία συνεχίζεται, καθώ ο Δήμος έχει βάλει κάτω όλα τα στοιχεία και τα περιουσιακά τα δικά του και των σχολικών κτηρίων και προσπαθεί να τα αναμορφώσει και να τα βάλει στο σωστό νομικό πλαίσιο. Από εκεί και πέρα γίνεται προσπάθεια για να εξέβρεση άλλων χώρων, όπω είδαμε πρόσφατα με το στρατόπεδο Μπετινάκη που θα παραχωρηθεί μέρο του για τη δημιουργία σχολείου στον Καρτερό. Και θα συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια και έχει δημιουργηθεί επίση στα πλαίσια τη ψηφιακή διακυβέρνηση του Δήμου και η εφαρμογή για τα σχολεία, στα οποία οι διευθυντέ μπορούν να αναφέρουν τα προβλήματά του στο Δήμο Ερακλείου και να επιλύονται ακολούθω. Ψηφιακά. Ψηφιακά Α, σωστά. Ψηφιακό αποτύπωμα. Θα πάει με πάει η συζήτηση εκεί. Είμαστε τόσο έξυπνη πόλη, όσο έτσι οι καιροί το επιβάλλουν. Είμαστε νομίζω σε καλό δρόμο στο να... να γίνουμε πραγματικά έξυπνη πόλη και είναι ένα βασικό και για μένα ζήτημα, καθώ η γραφειοκρατία σε όλα τα πλαίσια από την παρέμβαση του πολίτη στο Δήμο μέχρι και τι λειτουργίε τη του Δήμου είναι το σημαντικότερο ζήτημα που μα απασχολεί και κολλησιεργούν οι όλε διαδικασίε εκεί. Οπότε νομίζω γίνεται σημαντική προσπάθεια σε αυτό το τομέα και με τη ψηφιοποίηση τη Δημοτική Πινακοθήκη και με την εφαρμογή για τα σχολεία και την εφαρμογή για το Δημότη με το γνωστό ζήτημα τη Λακούβα, το οποίο μπορούσε ο καθένα από εμά να αποτυπώσει το σημείο και την οδό στην οποία βρίσκεται το πρόβλημα στην οτοπία και αυτό μεταφερόταν στην αρμόδια υπηρεσία, αρμόδια τεχνική υπηρεσία. Έχει υπάρξει παρέμβαση στο ρωτώ, αν το γνωρίζετε κι εσεί, ό,τι αφορά την καθημερινότητα του πολίτη. Δηλαδή, αν εγώ θέλω ένα πιστοποιητικό, μπορώ με, μέσα από ένα κλικ να το έχω ψηφιακά, ή είναι μέσα στο πρόγραμμα για το επόμενο διάστημα. Φαντάζομαι αυτό δεν το γνωρίζω να σα απαντήσω αρμοδίως, αλλά φαντάζομαι ότι υπάρχει πρόβλεψη και για το συγκεκριμένο. Ξέρετε, το ερώτημα μου προκύπτει από το ε, Δήμο στα Τρίκαλα, που μα εκπλήσει ευχάριστα ψηφιακά και το είδα σε ένα πρόσφατο ρεπορτάζ. Ναι, ναι. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακό, γιατί ακόμη και αν δεν το λάμβανε κάποιο ηλεκτρονικά, μπορούσε με ένα μηχανάκι να γίνει delivery mm. α, τέτοιου είδου εγγράφων και το βρήκα εξαιρετικά έξυπνο. Κύριε Δασποτόπουλε, έξυπνη πόλη, ψηφιακό αποτύπωμα. Είναι σημεία των καιρών, σημάδια που πρέπει να τα μάθουμε. Εσεί τα γνωρίζετε πολύ καλά και ως, α, Καθηγητής Πληροφορικής. Ε, θέλω να πω ότι δεν έχουμε, δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο επίπεδο του Δήμου Τρικάλων. Είμαστε σε ένα καλό σχετικά επίπεδο, όμως μπορούμε περισσότερα. Αυτό που είπατε, να κάνετε μία αίτηση και να παίρνετε το, το, το πιστοποιητικό σπίτι σας. Ε, και χίλια δυο αναπράγματα, όπως ακόμα και αξιολόγηση του Δήμου και των υπηρεσιών του από τους πολίτες, και άλλα πολλά μπορούν να γίνουν και αποτελεί και αυτό μια από τις 7 στρατηγικές μας προτεραιότητες όπως είναι η αναμόρφωση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Ε, πράγματα τα οποία ενδεχομένω για κάποιον ακούγονται πραγματικά πρωτόγνωρα όμω στη ζωή μα μπορούν να φέρει κυριολεκτικά τα πάνω κάτω. Ακριβώς. Πάμε σε κάτι πολύ πιο απλοϊκό. Νερό ένα μόνιμο πονοκέφαλο τα προηγούμενα χρόνια. Το είδαμε να έρχεται εκ περιτροπή. Είδαμε τη ΔΕΗ πέρσι σε κατάσταση κυριολεκτικά α, κόκκινου συναγερμού, γιατί η λειψιδρία ήταν εδώ. Φέτο δεν φαίνεται να έχουμε τέτοιο ζήτημα. Παρ' όλα αυτά όμω, θα σα πω ότι από τη βρύση ελάχιστοι πίνουν, αν πίνουν. Κύριε Κάβε. Ε, Όπω ακριβώ τα λέτε, είναι τα πράγματα. Ε, υπάρχει μια προσπάθεια και ενημέρωση των πολιτών πλέον, γιατί η ποιότητα του νερού, η οποία προέρχεται κυρίω από το φράγμα του λέμε, είναι καλή. Όμω το ζήτημα αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί συνολικά. Αυτό ακριβώ κατάφερε και ο Δήμαρχο Ερακλείου Βασίλη Λαμπενό σε συνεννόηση με την κεντρική κυβέρνηση για μια εργολαβία περίπου 25 εκατομμυρίων ευρώ ύψου, η οποία θα αντικαταστήσει μεγάλο μέρο περί τα 200 χιλιόμετρα του ιδρυτικού δικτύου τη πόλη. Νομίζω ένα κρίσιμο ζήτημα αυτό, γιατί οι απώλειε των δικτύων έφταναν γύρω στο 40 με 50 Οπότε καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι να περιοριστούν ή να εκμεδενιστούν ακόμα καλύτερα αυτέ οι απώλειε και να φτάνει και το νερό στην κατάλληλη πίεση και στην κατάλληλη κατάσταση στου πολίτε. Γιατί δίπλα, δίπλα του σωλήνε, στου συνδευτικού, πήγαν και σωλήνε αποσχετεύσεων. Δηλαδή, μιλάμε για ένα πεπαλαιωμένο πραγματικά δίκτυο. Το οποίο θα φανεί όταν θα έχει ολοκληρωθεί αυτή η αντικατάσταση του δικτύου, θα φανεί πόσο σημαντική παρέμβαση είναι και για αντίστοιχα να μπορέσουμε και να απεξαρτηθούμε από το φράγμα το όπω λέμε, καθώ φέτο είχαμε ένα πολύ βροχερό χειμώνα, σίγουρα τα πράγματα πάνε καλύτερα. Όμω οι προηγούμενοι χειμώνε έδειξαν ότι το πρόβλημα τη λειψιδεία μπορεί να επανέλθει στο προσκήνιο πολύ σύντομα. Οπότε δεν πρέπει να βασιζόμαστε μόνο σε αυτό. Πιστεύετε δηλαδή ότι είναι ρεαλιστικό και εφικτό ένα στόχο του να έχουμε άμεσα τα επόμενα χρόνια τουλάχιστον νερό από τη βρύση μα, να μπορούμε να καταναλώνουμε. Σιγά σιγά πραγματικά πιστεύω ότι θα υλοποιηθούν όλε αυτέ οι δράσει και θα έχουμε και το δίκτυο καλύτερο και γίνονται και άλλε εργασίε όπω η απογύψωση μέσα στι εγκαταστάσει τη ΔΕΗ, θα φτάσουμε σε ένα καλύτερο επίπεδο, ώστε να μπορεί να απολαύσει πραγματικά και ο Ηρακλιώτη τι δυνατότητε που θα του δώσει και το φράγμα, όπω λέμε, με το νερό που μαζεύει και mm. όλε οι υπόλοιπε εγκαταστάσει. Κύριε Δεσποντόπουλε, το, το δικό σα στίγμα σε ό,τι αφορά τη διαχείριση αυτού του θέματο και βεβαίω το, το, πρόγραμμα και το σχεδιασμό τη παράταξή σα, γιατί είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί ιδιαίτερω. Πράγματι, το πρόβλημα του νερού είναι διαχρονικό και μεγάλο. Ε, η δική μας παράταξη, πάλι θα πω ότι μία από τις πέντε εμβληματικές παρεμβάσει που έχει είναι η διαχείριση των υδάτινων πόρων. Έτσι, με συγκεκριμένες και κοστολογημένες παρεμβάσεις διασφαλίζουμε τη συνεχή ροή στο δίκτυο και ε, παρεμβαίνουμε στην ε, δυναμικότητα της επεξεργασίας αποβλήτων έτσι ώστε, το, ε, έτσι ώστε να αξιοποιήσουμε το καθαρό υπόλοιπο για την άρδευση του αστικού πράσινου αλλά και των αγροτικών περιοχών. Επίσης και με άλλες δράσεις όπως είναι η αξιοποίηση των υδάτινων πόρων με μικρά με ένα δίκτυο μικρών φραγμάτων και λιμνοδεξαμενών παρεμβαίνουμε ολιστικά και πιστεύω ότι έτσι λύνουμε οριστικά το πρόβλημα της ίδρευσης τους πόλης. Ένα γόρδιο δεσμό. Ενέργεια είναι το αντικείμενο του μεταπτυχιακού σα διπλώματο. Νομικά βεβαίω, είστε νομικό. Ποια είναι η πρόκληση για το Ηράκλειο, Υπάρχει έτσι ε, ένα, ε, ένα βήμα το οποίο θα πρέπει να το κάνει για να εκμεταλλευτεί τι καταστάσει που βλέπουμε ότι είναι ραγδαίε στο τελευταίο διάστημα. Ακριβώ, ακριβώ. Και ένα ζήτημα το οποίο αφορά όχι μόνο το Ηράκλειο, αλλά και γενικότερα την Κρήτη. Σωστά. Και στο μέλλον, γιατί βλέπουμε ότι η ενέργεια απασχολεί το σύνολο του κόσμου και είναι ο βασικός πυλώνες που αναταράσει τις γεωστρατηγικές δυνάμεις. Ε, νομίζω το βασικό και το πρώτο που μπορεί να κάνει ο Δήμος είναι η ενεργειακή απόδοση. Αυτό το κομμάτι είναι το οποίο μπορούμε απτά να επιδιώξουμε μέσα από την αλλαγή των εγκαταστάσεων και όλα αυτά στο δημοτικά κτίρια. Το πρώτο είναι αυτό. Επειδή πλησιάζουμε προ το τέλο, θέλω να είμαστε λίγο σύντομοι για δύο ακόμη ερωτήματα. Uh -huh. Αν είστε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, έχετε στο μυαλό σα, αυτή τη στιγμή, ποιο είναι το πρώτο θέμα που θέλετε να φέρετε, Το δικό σα πρώτο θέμα. Το δικό μα πρώτο θέμα. Προσωπικά, ε, νομίζω, 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 νομίζω. νομίζω ότι για μένα, όπω είπαμε και νωρίτερα, το θέμα τη ανάδειξη των ιστορικών τυχών τη πόλη μα, καθώ έχω μια ιδιαίτερη σχέση με την ιστορία και πραγματικά θα ήθελα να την δω, να αξιοποιείται περαιτέρω. Είναι ένα ζήτημα το οποίο θα τεθεί, σε συνδυασμό όμω με πιο ζωτικά ζητήματα όπω είναι το νερό. Σίγουρα, αυτό, αν μα δώσει τη δυνατότητα ο Δημότη του Ηρακλείου και μπορέσουμε να είμαστε το επόμενο συμβούλιο, αυτό που θα πούμε είναι ότι μπορούμε με δουλειά, με χαμηλά το κεφάλι να προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο για την πόλη μα. Κύριε Δεσποτόπουλο, ακριβώ το ίδιο το ερώτημα. Αν είστε στην Ενετική ναι. Λότζια μέρο αυτού του Δημοτικού Συμβουλίου, το δικό σα το πρώτο αποτύπωμα νομίζω ότι το πρόβλημα της καθημερινότητας, τα, τα προβλήματα της καθημερινότητας που αντιμετωπίζουν όλοι οι δημότες καθημερινά, είναι από τα πιο σημαντικά, έτσι οδοποιία. Ε, ποδηλατόδρομοι, πάρκινγκ ε, και άλλα πολλά που έχουν να κάνουν με, την, με τα προβλήματα που ζουν ε, και βιώνουν καθημερινά οι πολίτες, είναι σε, σε, πρώτο, ε, σε, πρώτο, σε πρώτη προβολή. Σε πρώτο πλάνο σε πρώτο πλάνο και και της Τι έχετε να πείτε, κύριε σε εκείνους που λένε ότι ο Κουράκης ό,τι είχε να δώσει, το έδωσε. Ε, πιστεύω ότι ο κύριος Κουράκης έχει να δώσει πάρα πολλά ακόμα είναι ένας άνθρωπος που έχει περάσει από πάρα πολλές θέσεις, σε όλες, από όλες με μεγάλη επιτυχία. Έχει εμπειρία πάρα πολύ μεγάλη, είναι άξιος, αποτελεσματικός και το έργο του όλα αυτά τα χρόνια στο Ηράκλειο αποδεικνύει ότι και οι συγκρίσεις που γίνονται με την Δημοτική Αρχή αποδεικνύει ότι έχει λείψει τα πέντε χρόνια αυτά από τη Δημαρχία της πόλης. Τι απαντάτε κύριε Κάβε, αντιστοίχως τώρα μια τέτοιου είδου ερώτηση στις φωνές που λένε ότι ο Βασίλης Λαμπρινός δεν εκμεταλλεύτηκε εκείνο το ιστορικό αποτέλεσμα του 2014 και έχει φέρει στασιμότητα στην πόλη. Αυτό που σίγουρα θα σα πω εγώ είναι ότι διεκδικούμε την θετική ψήφο των πολιτών και όχι την άτοπο αρνητική σε άλλου συνδυασμού. Οπότε ξεκινάμε από εκεί. Νομίζω ότι ο Βασίλη Λαμπρινό έχει αποδείξει ότι είναι ένα δήμαρχο που έχει φέρει το Ηράκλειο σε ένα πολύ καλό σημείο. Έχει φέρει και το ρόλο του δημάρχου σε ένα επίπεδο το οποίο με αντιπροσωπεύει. Έχει δείξει την ετοιμότητα, την ακαιρεότητά του και ο τρόπο με τον οποίο λαμβάνει τι αποφάσει του έχει πάντα να κάνει με το συμφέρον τη πόλη του Ηράκλειου. Αυτό την πόλη μα αγαπάει, την πόλη μα σκέφτεται καθημερινώ και προσπαθεί να επικεντρωθεί εκεί, ούτω ώστε να βελτιωθεί έτσι περαιτέρω. Σίγουρα υπάρχουν ζητήματα τα οποία και ο ίδιο παραδέχεται ότι έχουν μείνει πίσω, αλλά καθημερινά εργάζεται με αυτό το σκοπό και την επόμενη τετραετία ευελπιστώ ότι θα είναι αυτό ο οποίο θα προχωρήσει την πόλη μα ακόμα πιο μπροστά. Έχουμε φτάσει προ το τέλο. Θέλω το προσωπικό σα κάλεσμα προ του Ηρακλειώτε που μα βλέπουν, γιατί να ψηφίσουν βασιλικά μου. Ε, συνολικά πιστεύω ότι οι συμπολίτε μα πρέπει να προσφύγουν στι κάλπες. Υπάρχουν 11, αν δεν κάνω λάθο, συνδυασμοί. Οπότε υπάρχει πληθώρα επιλογών και δημάρχων, αλλά και υποψηφίων συμβούλων, του οποίου μπορούν να εμπιστευτούν και η συμμετοχή είναι κάτι σημαντικό στι μέρε μα. Η αποχή είναι κάτι το οποίο απέφχομαι σε κάθε περίπτωση. Ωστόσο, προσωπικά αυτό μπορώ να πω είναι ότι θα ήθελα να βρίσκουμε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε με πολλή δουλειά, εργατικότητα, με κάτω το κεφάλι και με καθαρέ κουβέντε να προχωρήσουμε το ράκλειό μα λίγο παραπάνω και σε θέματα καθημερινότητα, αλλά και γενικότερα. Κύριε Δεσποδόπουλε, γιατί να σα ψηφίσουν οι ρακλειώτε, το προσωπικό σα επίση κάλεσμα. Κυρία Τεζάκη, όλοι μα, ε, υποψήφοι δήμαρχοι, αντιδ... αντιδήμαρχοι, δημοτικών φορέων, δημοτικοί σύμβουλοι, δημότε, πρέπει να έχουμε κατά νου το τρίπτυχο της επιτυχίας που είναι δουλειά, δουλειά, δουλειά. Επίσης πρέπει όλοι να έχουμε να αναλάβουμε την ευθύνη σε τέτοιο βαθμό, την ευθύνη για την πρόοδο και την εξέλιξη αυτής της πόλης σε τέτοιο βαθμό ώστε αν κάτι δεν, αν κάτι δεν πάει καλά και δεν φτάσουμε την πόλη ψηλά να λέμε ότι εμείς φταίμε. Έτσι ζητώ από τους συμπολίτε μου την ψήφο τους και τους δηλώνω ότι είμαι σε θέση να δουλέψω και με την εμπειρία μου και την προσφορά μου να πάω την πόλη όσο πιο ψηλά γίνεται. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την κουβέντα. Α, καλή συνέχεια και καλή δύναμη σε αυτό το προσωπικό σα αγώνα. Ούτω ή άλλω, είμαστε στην τελική ευθεία. Ο καιρό που απομένει είναι πλέον λίγο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ θερμά και εσά, κυρίε και, και κύριοι, που μείνατε κοντά μα. Καλό σα βράδυ.